Φίλοι μας, ολόκληρη η κοινότητα είναι σήμερα σε κρίση. Η κοινή αγροτική πολιτική πιέζεται από τους αγώνες των μεσογειακών χωρών. Η πάλη του πλούσιου βορρά με το φτωχό νότο παίρνει διαστάσεις μαζί με τον αγώνα όλων των ευρωπαϊκών λαών κατά των ατλαντικών δεσμών για νέες σχέσεις συνεργασίες και με τη Σοβιετική Ένωση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Τρίτο Κόσμο. Στο Βερολίνο, οι Γερμανοί ήταν εκείνοι που κατά χιλιάδες κυνήγησαν τον Υπουργό Εξωτερικών του Ρίγκαν, κύριο Χέιγκ, και άλλοι 300.000 Γερμανοί διαδήλωσαν προχτές τη μεγαλύτερη μεταπολεμική διαδήλωση της πατρίδας τους. Την απέτησή τους να μην εγκατασταθούν οι Αμερικάνικοι πύραυλοι Πέρσινγκ και Κρούζ στην Ευρώπη. Η πάλι κατά των βάσεων και των πυράβλων παίρνει πελώριες διαστάσεις στη Γερμανία, την Αγγλία, την Ολλανδία, την Ιταλία, τη Γαλλία. Η πίεση να μπουν οι εργαζόμενοι στα κέντρα των αποφάσεων της ΕΟΚ δυναμώνει αδιάκοπα. Σε αυτό τον αγώνα εμείς αγωνιστήκαμε να μετάσχουν και οι Έλληνες εργαζόμενοι, για να μετατρέψουμε μαζί με τους Ευρωπαίους συναδέρφους μας την κοινότητα από Ευρώπη των μονοπωλίων σε Ευρώπη των εργαζομένων. Στους στόχους μας ήταν η επιδίωξη τα δύο μορφώματα του κομμουνιστικού κινήματος να τα φάρουμε σε επαφή και σε ενότητα. Και ύστερα από καλλιέργεια πολλών χρόνων και ύστερα από την φωτισμένη επεξεργασία, την αποκοινού επεξεργασία ενός κοινού προγράμματος για τα κόμματα της αριστεράς, φτάσαμε σε ένα κοινό πρόγραμμα το οποίο και πάλι ενέπνευσε μεγάλες ελπίδες. Και στη βάση αυτού του κοινού προγράμματος υπήρξε η συνεννόηση ανάμεσα στις δύο ηγεσίες, διαμορφώσαμε από κοινού τον συνασπισμό της αριστεράς και της πρόοδου, όπως τον είπαμε, σε εκείνο το στάδιο και προχωρήσαμε δίνοντας μια καινούρια ανάσα στο ελληνικό προοδευτικό κίνημα. Και δίνοντας και μια απάντηση, πες το διάολο επιτέλους, τι είναι αυτό που σας χωρίζει και δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε. Άνθρωποι, παράσατε μαζί όλη σας τη ζωή, στις εξορίες, στις φυλακές, ποιος δαίμονας σας εμποδίζει να δώσετε τα χέρια και να στήσετε ένα κέντρο που να μπορεί να μας δώσει και μας πνοή. Δώσαμε απάντηση με τη δημιουργία του ενιαίου συνασπισμού, ο οποίος δυστυχώς δεν άντεξε. Ακολούθησε και αυτό στην τύχη του Γκορμπατσόφ. Ανατράπηκε ο Γκορμπατσόφ, ανατράπηκε και ο συνασπισμός.